Με την τραγωδία στα Τέμπη να συγκλονίζει τη χώρα και ενώ οι συγγενείς αναζητούν ακόμα τους δικούς τους ανθρώπους, οι αιτίες και οι ευθύνες για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα δημιουργούν ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί. Για 12 λεπτά, οι δύο μοιραίες αμαξοστοιχίες βρίσκοντας τις ίδιες ράγες, πηγαίνοντας στα τυφλά, καθώς δεν λειτουργούσε το σύστημα ελέγχου και προειδοποίησης, το οποίο θα μπορούσε να προλάβει την τραγωδία. Εναντίον του σταθμάρχη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονίες από αμέλεια, ενώ κατηγορείται και για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ο κύριος Σταμαράς από την πρώτη στιγμή έχει αναλάβει το μερίδιο των ευθυνών στα πλαίσια που του αναλογεί. Υπάρχουν και στοιχεία που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι προσεκτικότερος, τα οποία τα αναλαμβάνει και τα αποδέχεται. Τα ανθρώπινα λάθη είναι μία πτυχή, τα οποία είναι στο πεδίο των πιθανοτήτων. Το σύστημα λοιπόν εκείνο, το οποίο έπρεπε ήδη να έχει τοποθετηθεί και θα μπορούσε να έχει προληφθεί αυτή η τραγωδία, όπως και άλλα ατυχήματα, δεν λειτουργεί σήμερα στο δίκτυο. Δεν ξέρουμε το δίκτυό μας πού βρίσκονται τα τρένα. Και γι' αυτό βλέπουμε εν έτη 2023 δύο τρένα σε μία μονή γραμμή. Και κανείς, ούτε οι μηχανοδηγοί, ούτε κανένα κέντρο, δεν ξέρει πού βρίσκονται. Αυτό ακριβώς το σύστημα δίνει τη δυνατότητα ακόμα και του αυτόματου φρεναρίσματος. Mm-hmm. Όταν δηλαδή το τρένο ξεπεράσει κάποια προβλεπόμενη ταχύτητα ή όταν περάσει κάποιο κόκκινο σηματοδότη, υπάρχει το αυτόματο φρενάρισμα. Οι εργαζόμενοι επαναλαμβάνουν ότι οι καταγγελίες τους δεν εισακούστηκαν ποτέ εδώ και χρόνια. Δεν είχαμε επίσημες απαντήσεις. Απλά υπήρχαν προφορικές διαβεβαιώσεις από αρμόδιους σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή από τον διοίκηστο, που κάποια στιγμή μιλήσανε μαζί μας, ότι σε 5 μήνες, παιδιά, θα τα φτιάξουμε. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο μετά το πρώτο εξώδικό μας, το Σεπτέμβριο του 2021. Τον Οκτώβριο του 2022, αφού είχαν περάσει 5 μήνες αυτοί και δεν είχαν λειτουργήσει αυτά τα πράγματα, δεν είχαν έρθει καμία πρόοδο, για να είμαστε ειλικρινείς. Είχαμε και 3 μικροσυμβάντα. Στείλαμε λοιπόν και το τελευταίο εξώδικο, ελπίζοντας να έχουμε κάποια ανταπόκριση, να πάρουμε ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα προχωρήσουν τα έργα αυτά. Ανταυτού λάβαμε ένα εξώδικο απαντητικό, στο οποίο μας καταλογίζανε και σκοπιμότητα. Την ίδια ώρα η Ελλάδα αντιμετωπίζει και την παραπομπή της από την Κομισιόν, καθώς 15 ημέρες πριν την τραγωδία στα Τέμπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να στείλει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Από το 2007 οι συμβάσεις συγκεκριμένες, ναι, οι οποίες είναι οριζόντιες συμβάσεις για αυτό το σύστημα που συζητάμε, είναι από το 2007 και ναι, το 2023 μένουν ανολοκλήρωτες. Όλα αυτά ενώ με δεύτερη παρέμβασή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος ζητά διερεύνηση σε βάθος και προς πάσα κατεύθυνση, άμεση συγκέντρωση όλων των αποδείξεων και ταχύτατη ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου, προκειμένου, όπως επισημαίνει στο εγγραφό του, να εντοπιστούν οι υπαίτη από όπου και αν προέρχονται, ό,τι και αν εκπροσωπούν.